Χαίρετε κυρίες και κύριοι, παρακολουθείτε το Δελτίο Ειδήσεων του Attica TV με νέα από την τοπική αυτοδιοίκηση. Κατατέθηκε στη Βουλή το πολυνομοσχέδιο με τα προαπαιτούμενα για το κλείσιμο της τρίτης αξιολόγησης με εκατοντάδες σελίδες και εκατοντάδες ανατραπές. Σαρωτικές είναι οι αλλαγές που περιέχει τόσο για τους πληστηριασμούς, τα επιδόματα και τις απεργίες, όσο και για το νέο εκλογικό σώμα τους ΔΟΕ και το κτηματολόγιο. Οι αντιδράσεις είναι πολλές, με κορύφωση τις απεργιακές κινητοποιήσεις της Δευτέρας στο κέντρο της Αθήνας, όπου και αναμένεται να ψηφιστεί στη Βουλή. Εν μέσω πολλών αντιδράσεων αναμένεται σήμερα να μεταφερθεί στη Βουλή το πολυνομοσχέδιο με τα προαπαιτούμενα της τρίτης αξιολόγησης, όπου θα εισαχθεί στην Ολομέλεια την Παρασκευή και αναμένεται να ψηφιστεί την ερχόμενη Δευτέρα 15 Ιανουαρίου. Το νομοσχέδιο με τον τίτλο «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις» χαρακτηρίστηκε από την κυβέρνηση ως επίγον. Η επεξεργασία του στις επιτροπές θα ολοκληρωθεί μετά από τρεις συνεδριάσεις, αύριο και μεθαύριο, στις οποίες θα κληθούν και έξω κοινοβουλευτικοί φορείς να τοποθετηθούν. Σε ό,τι αφορά τους πληστηριασμούς, οι ρυθμίσεις προβλέπουν μεταξύ άλλων ότι από τις 21 Δευτέρου του 2018 θα εκτελούνται αποκλειστικά και μόνο με ηλεκτρονικά μέσα, ανεξάρτητα από τον χρόνο επίδοσης της επιταγής και επιβολής της κατάσχεσης. Επίσης, για τους πληστηριασμούς που έχει ήδη οριστεί να πραγματοποιηθούν με φυσικό τρόπο οποτεδήποτε μετά τις 21 Δευτέρου του 2018 και έχει ήδη συντελεστεί σχετική προδικασία του πληστηριασμού, ο επισπεύδων είναι υποχρεωμένος να γνωστοποιήσει τη μεταβολή του τρόπου και του χρόνου διενέργειάς τους με σχετική εντολή προς τον δικαστικό επιμελητή για την έκδοση νέου αποσπάσματος της κατασχετήριας έκθεσης. Έχουμε δώσει πάρα πολύ μεγάλο βάρος και σαν συνδικαλιστικό κίνημα, αλλά και γενικά όλη η κοινωνία νομίζω ότι είναι αλληλέγγυα στην προσπάθεια την οποία κάνουμε όλοι οι μαζικοί φορείς για το θέμα των πληστηριασμών, ειδικά της πρώτης κατοικίας, που όπως ξέρουμε με τις μεταβολές, τις ραγδαίες οικονομικές οι οποίες υπήρξαν στα οικογενειακά εισοδήματα την τελευταία 7-8 ετία, με άλλες συνθήκες και προοπτικές πήραν τα δάνεια οι άνθρωποι για την πρώτη κατοικία πριν από 7-8 χρόνια και 10, συν 30% και 40% μειώσεις των μισθών που είχαμε σε αυτό τη διάρκεια της 7 ετίας, δεν μπορούν σήμερα να ανταπεξέλθουν. Τούτο σημαίνει ότι πρέπει να διασφαλίσουμε την πρώτη κατοικία για τους εργαζόμενους, όχι μόνο το δημοσίου, αλλά γενικά έτσι του ελληνικού λαού. Στεναρή θα είναι η αντίσταση από τον κλάδο της καθαριότητας, καθώς το πολυνομοσχέδιο περιλαμβάνει επανασχεδιασμό από ειδικό συλλογικό όργανο και από μηδενική βάση των κριτηρίων χορήγησης του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, καθώς και εκ νέου τρόπου υπολογισμού του. Ένα άλλο σημείο βασικό το οποίο διαφωνούμε είναι με πολλά από τα προαπαιτούμενα της τρίτης αξιολόγησης, όπως είναι το θέμα των ανθυγιεινών επαγγελμάτων στο δημόσιο, που στόχο έχουν περίπου 70.000 δημοσίους υπαλλήλους, ειδικά εργαζόμενους συναδέλφους στη δημόσια υγεία, που έγιναν πάρα πολύ μεγάλοι αγώνες για να κατορθώσουμε να βάλουμε το θεσμό των ανθυγιεινών επαγγελμάτων και στον χώρο του δημοσίου, όπως υπήρχαν και στην ιδιωτικό τομέα. Στο πολυνομοσχέδιο συμπεριλαμβάνει νέες ρυθμίσεις για τα εργατικά ατυχήματα και διευκρινίζει αναφορικά με την υποχρέωση καταβολής της προβλεπόμενης δαπάνης εκ μέρους του εργοδότη σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος, εφόσον διαπιστώνεται με δικαστική απόφαση ότι οφείλεται σε δόλο του τελευταίου, είτε ως προς το αποτέλεσμα του ατυχήματος καθεαυτό, είτε ως προς τη μη τήρηση διατάξεων που ορίζουν μέτρα προστασίας της ασφάλειας και υγείας στην εργασία, σύμφωνα με πρόβλεψη του νομοσχεδίου του Υπουργείου Οικονομικών, ρυθμίσεις για την εφαρμογή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις. Η αλλαγή αφορά το άρθρο 8 του Συνδικαλιστικού Νόμου 1264/1982 που προβλέπει πως για να ληφθεί απόφαση για απεργία στις συνελεύσεις των σωματείων απαιτεί την παρουσία τουλάχιστον του 1/3 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών ή του 1/4 ή ακόμη και του 1/5 αν δεν υπάρχει απαρτία. Βέβαια, στις περιπτώσεις αυτές της ακόμη χαμηλότερης απαρτίας απαιτείται αυξημένο ποσοστό πλειοψηφίας για τη λήψη απόφασης.
Από το Υπουργείο Εργασίας μάλιστα επισημαίνουν πως δεν αλλάζει η διάταξη που ορίζει ότι στις περιπτώσεις πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων ευρύτερης περιφέρειας ή πανελλαδικής έκτασης, η απεργία κηρύσσεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με αποτέλεσμα να μην προκληθούν αναταράξεις στις περιπτώσεις σωματείων σε μεγάλες επιχειρήσεις με πολλά υποκαταστήματα ανά την Ελλάδα. Να σημειωθεί πάντως ότι η διάταξη έχει ήδη προκαλέσει έντονη αντιπαράθεση, ενώ αντιδράσεις υπάρχουν και από τα συνδικάτα, τα οποία υποστηρίζουν ότι η κυβέρνηση διαλύει το μόνο όπλο που απέμεινε στους εργαζομένους, δηλαδή την απεργία. Το βασικό σημείο είναι ότι διαφωνούμε με το θέμα της μεταβολής που επιφέρει το νομοσχέδιο στο θέμα της απεργίας, το 50-1. Εμείς ζητούμε να παραμένει όπως ήταν μέχρι τώρα ο συνδικαλιστικός νόμος και που έδινε το δικαίωμα και στο 30% των οικονομικά εντάξει μελών πρωτοβαθμίων σωματείων να παίρνουν την απόφαση. Δεν είναι δυνατόν που χώρες ολόκληρες όπως και η δική μας να κυβερνούνται από κυβερνήσεις με ποσοστά 25, 30 και 35% και να μην μπορεί, ας πούμε, να πάρει απόφαση ένα σωματείο, πρωτοβάθμιο σωματείο, έτσι με ανάλογη πλειοψηφία των ταμιακά εντάξει μερών. Στους δρόμους αναμένεται να βρεθούν και οι εκπρόσωποι των τρίτεκνων και πολύτεκνων οικογενειών, καθώς η μεταρρύθμιση στο σύστημα των οικογενειακών επιδομάτων, η οποία περιλαμβάνεται στο πολυνομοσχέδιο, προβλέπει μεν σημαντικά αυξημένα κονδύλια, περιλαμβάνει όμως και νέα δικαιότερη κατανομή αυτών με στόχο την στήριξη του πρώτου και δεύτερου παιδιού. Βάσει των διατάξεων που επεξεργάζονται στο Υπουργείο Εργασίας, σημαντικές μειώσεις στα επιδόματα που ελάμβαναν το 2017 θα έχει περίπου το 7,5% των συνολικά 804.000 οικογενειών που λαμβάνουν την συγκεκριμένη παροχή. Στον αντίποδο, περίπου 680.000 οικογένειες που έχουν έως 2 παιδιά θα δουν αυξήσεις από 57% έως και 110%. Τα νέα ποσά του μηνιαίου επιδόματος ανά παιδί για κάθε οικογένεια διαμορφώνονται ως εξής: 70 ευρώ για οικογένεια με ένα παιδί από 40 το 2017, 140 ευρώ για οικογένεια με 2 παιδιά από 80 το 2017, 280 ευρώ για οικογένεια με 3 παιδιά από 240 το 2017 και για κάθε επιπλέον παιδί μετά το 3ο θα προστίθενται 140 ευρώ. Το νέο επίδομα απορροφά το ειδικό επίδομα τριτέκνων και πολυτέκνων, το οποίο καταργείται. Βάσει του σχεδιασμού, μειώσεις από 1,5% έως 30% θα δουν περίπου 32.600 οικογένειες τρίτεκνων ή πολυτέκνων. Επιπλέον, το πολυνομοσχέδιο περιλαμβάνει διατάξεις για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας καζίνο. Επίσης, με το πολυνομοσχέδιο συστήνεται νέα υπηρεσία κατά του μεγάλου οικονομικού εγκλήματος. Εν τω μεταξύ, ΑΔΔΗ ετοιμάζει μπαράζ κινητοποιήσεων. Σαν Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΔΗ πήραμε την απόφαση τη Δευτέρα να προκηρύξουμε στάση εργασίας από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τη λήξη της βάρδιας των εργαζομένων στο δημόσιο και συγκέντρωση στην πλατεία Εκλαθμόνος στις 12.30. Να παρακολουθήσουμε σε αυτό το σημείο τι είπε στην εκπομπή δημοσκοπήσεις με τον Γιώργο Λεμό ο πρόεδρος των δημοτικών ραδιοσταθμών, ο κ. Κυριακίδης Μιχάλης, σχετικά με τις άδειες των δημοτικών ραδιοφωνικών σταθμών, που τελικά, από ό,τι φαίνεται, δεν εξαιρέθηκαν από το καθεστώς των υπολείπων μέσων μαζικής ενημέρωσης. Ξαφνικά το αρμόδιο Υπουργείο, το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, μας αντιμετωπίζει ως ιδιωτικούς σταθμούς. Δεν ξέρω πώς βγάζει αυτό το συμπέρασμα, αλλά αυτό φαίνεται τουλάχιστον από το νομοσχέδιο το οποίο κατέθεσε. Θέλω εδώ να καταγγείλω το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής και ιδιαίτερα τον Γενικό Γραμματέα, τον κύριο Κρέτσο, με τον οποίο προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε από τον Αύγουστο. Έχω κάνει άπειρα τηλεφωνήματα, μας έχει αγνοήσει πλήρως. Έχουμε στείλει τεκμηριωμένη, ολοκληρωμένη πρόταση που εδράζεται τόσο στο ευρωπαϊκό δίκαιο όσο και στο ελληνικό, όπου εξηγούμε γιατί πρέπει τα δημοτικά ραδιόφωνα να εξαιρεθούν από αυτή τη διαδικασία. Και πρέπει να εξαιρεθούν γιατί είναι δημόσια μέσα, όπως ακριβώς είναι και η ΕΡ. Έχουμε το ίδιο νομικό καθεστώς, είμαστε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ελέγχονται όμως από το δημόσιο. Εμείς και η ΕΡ ανήκουμε στους φορείς της γενικής κυβέρνησης, εμείς είμαστε φορείς των Δήμων. Και θα έπρεπε να αντιμετωπιζόμαστε με τον ίδιο τρόπο, όπως αντιμετωπιζόμαστε και στις άλλες περιπτώσεις. Δεν μπορώ να καταλάβω
Ποια είναι η λογική που ξαφνικά εμείς στη συγκεκριμένη περίπτωση να θεωρούμαστε ιδιωτική σταθμή? Κοιτάξτε να δείτε, αν αυτό το συνδυάσουμε και μια σειρά άλλα μέτρα, στον 1984 προέκυψε ξαφνικά μετά από 30 χρόνια λειτουργίας ότι έπρεπε να πληρώνει και χαρτόσημο. Αν τα συνδυάσουμε όλα αυτά, παρότι η κυβέρνηση και οι διάφοροι κυβερνητικοί παράγοντες δεν θέλουν να τα συνδέουν, αλλά δεν είναι τυχαία η σύμπτωση. Προφανώς έχει κάτω από το τραπέζι ή, εν πάση περιπτώσει, στο πίσω μέρος του κεφαλιού της ή κάποιους κρυφούς σχεδιασμούς. Και κατά την άποψή μας είναι ο στόχος να φημωθούν οι δημοτικοί σταθμοί. Δεν ξέρω για ποιο λόγο το κάνει, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και θέλω να καταγγείλω για άλλη μια φορά αυτή τη στάση τους απέναντί μας. Να μην συζητάνε καν μαζί μας. Ας διαφωνήσουν, αλλά τουλάχιστον να μας ακούσουν. Στείλαμε ολοκληρωμένη πρόταση και μας αγνοήσανε. Ζητήσαμε να συναντηθούμε μαζί τους, μας αγνοήσανε. Και προχωρούν σε αυτή την νομοθετική ρύθμιση χωρίς καν να υπάρχει στοιχειώδη διάλογος. Θα χρησιμοποιήσουμε όλα τα νόμιμα μέσα. Και ένα από αυτά είναι να προσφύγουμε στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Δεν μπορεί, σας είπα πριν μέσα στο παράδειγμα με την ΕΡΤ, δεν μπορεί δύο φορείς που έχουν το ίδιο νομικό καθεστώς να αντιμετωπίζονται με διαφορετικό τρόπο. Αυτά σας λέω είναι το κυρίαρχο, γιατί υπάρχουν και άλλου είδους προβλήματα. Πώς θα συμμετέχουμε εμείς σε διαγωνισμό? Το ξέρουν όσοι ασχολούνται με τα... με τους δήμους και τις δημοτικές επιχειρήσεις. Εμείς για να συμμετέχουμε σε ένα διαγωνισμό θα πρέπει να εγκριθεί κάποιο ποσό. Το ποσό αυτό θα πληθυγεί στη διάρκεια. Οποιοςδήποτε ανταγωνιστής μας θα ξέρει με ποιο ποσό κατεβαίνουμε για να αγοράσουμε την άδεια εκπομπής. Καταλαβαίνετε, είναι ένα παράλογο σύστημα. Έχουμε συνηθίσει στους παραλογισμούς, αλλά κάπου πρέπει να επιτέλους. Να αλλάξουμε εντελώς κλίμα και θέμα. Στη τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο καθηγητής των Διεθνών Σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, ο κύριος Άγγελος Συρίγος. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κυρία Τουσκά. Καλησπέρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συζήτηση που θα κάνουμε. Το ερώτημα είναι, κύριε Συρίγο, αν θεωρείτε ότι είναι η κατάλληλη ώρα χρονικά να επιληθεί το ζήτημα του ονόματος των Σκοπίων. Αυτό δεν είναι κάτι που το διαλέγεις. Είναι οι συνθήκες οι οποίες κάθε φορά υπάρχουν. Υποτίθεται ότι από το 1991 που έχει ξεκινήσει η διαμάχη με την Ελλάδα Σκοπίων, υπάρχει η βούλησή μας να επιληθεί το θέμα. Δεν σημαίνει όμως ότι οι διεθνείς συνθήκες είναι πάντοτε ευνοϊκές. Υποτίθεται σε αυτή τη φάση υπάρχει επιθυμία των Σκοπίων έντονη να ενταχθούν στο ΝΑΤΟ. Υπάρχει και επιθυμία της Αμερικής να ενταξει τα Σκόπια στο ΝΑΤΟ. Παραμένει στη μέση το πρόβλημα ως αγκάθι του ονόματος. Οπότε, υπ' αυτή την έννοια, οι συνθήκες είναι αυτή τη στιγμή κατάλληλες για να λυθεί. Δεν ξέρω προς ποια κατεύθυνση, αλλά υποτίθεται είναι πιο κατάλληλες από ότι ήταν πριν από 2 ή 3 χρόνια, όταν στην ηγεσία των Σκοπίων υπήρχε μια διάλλακτη ηγεσία. Μάλιστα. Άρα, θεωρείτε ότι υπάρχουν και πιέσεις και από Αμερική και από ΝΑΤΟ, ενδεχομένως και από Ευρωπαϊκή Ένωση, για να επιληθεί τώρα το θέμα? Από Αμερική σίγουρα. Πιθανόν και από άλλες χώρες. Μάλιστα. Δεν ξέρω κατά πόσο πρέπει να ανησυχεί η Ελλάδα από τα ονόματα που ακούγονται και σχετικά με την επιλογή. Εξαρτάται. Υποθέτω ότι έχεις κάποιες γραμμές βάσει των οποίων κινείσαι και ξέρεις τι θέλεις να προστατεύσεις. Τι είναι το μείζον? Για μένα το μείζον είναι να πάψει να παράγει η χώρα αυτή αλυτρωτισμό. Είναι μια χώρα την οποία καταρχήν επιθυμούμε να υπάρχει στο χάρτη. Είναι μια χώρα που εάν δεν υπήρχε θα έπρεπε να την είχαμε φεύρει. Αλλά από εκεί και πέρα, λόγω της ιδεολογίας πάνω στην οποία έχει στηθεί, είναι μια χώρα η οποία δημιουργεί αστάθεια στην ευρύτερη περιοχή με την ιδεολογία της. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση των Σκοπίων. Και τι σημαίνει η ένταξη των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ? Γι' αυτό το λόγο, επειδή δεν υπάρχει εμπιστοσύνη στις διεθνείς σχέσεις, καλό είναι να έχει διασφαλίσει όλες τις να διασφαλίσει όλα εκείνα από τα μέτωπα στα οποία πιστεύεις ότι θα υπάρξει πρόβλημα και να το επιλύσεις με μια διεθνή συμφωνία. Οι συμφωνίες ποτέ δεν είναι τέλειες, αλλά εάν προχωρήσεις ένα πρώτο βήμα, είναι μια σωστή συμφωνία, δίνει ένα πολύ σωστό πλαίσιο, υποτίθεται ότι μέσα σε αυτό το πλαίσιο μπορείς να λειτουργήσεις. Το λάθος θα ήταν να μην βρεθεί λύση
και να ενταχθούν τα Σκόπια στο ΝΑΤΟ χωρίς λύση. Και εδώ έρχομαι στο δεύτερο σκέλος του ερωτήματός σας. Αν ενταχθούν τα Σκόπια στο ΝΑΤΟ χωρίς λύση, τότε η Ελλάδα θα έχει να αντιμετωπίσει εκτός από το αγκάθι της Τουρκίας που υπάρχει μέσα στο ΝΑΤΟ και το αγκάθι των Σκοπίων. Και υπενθυμίζω ότι στο ΝΑΤΟ οι αποφάσεις λαμβάνονται με ομοφωνία. Mm-hmm. Οπότε θα υπάρχει ένα διαρκές βέτο πάνω από το κεφάλι της Ελλάδος όλη την ώρα. Η σχέση Τουρκία-Σκοπίων θα παίξει ρόλο απέναντι στην Ελλάδα σε οποιαδήποτε συζήτηση που μπορεί να τεθεί στο ΝΑΤΟ, εφόσον και αν ενταχθούν τελικώς. Η Τουρκία έχει προσπαθήσει επανειλημμένως να παίξει με τα Σκόπια. Είναι γεγονός ότι τα Σκόπια έχουν ανοίξει κάποιες φορές διάλογο με την Τουρκία. Δεν δείχνουν να ενθουσιάζονται. Είναι το συνέστημα που δείχνει ένας χριστιανός, μια χριστιανική κατά βάση χώρα απέναντι στο παλαιό της δυνάστη, τους Οθωμανούς. Mm-hmm. Κύριε Συρίγο, πώς εκτιμάτε τη θέση των αλβανικών κομμάτων στα Σκόπια? Πιστεύετε ότι θα υποστηρίξουν την όποια λύση στο θέμα του ονόματος? Οι Αλβανοί είναι δίκοπο μαχαίρι αυτό που λέτε. Δηλαδή οι Αλβανοί από τη μια μεριά διευκολύνουν ακρότητες που θα μπορούσαν να ακουστούν γύρω από το όνομα Μακεδονία. Από την άλλη μεριά είναι παράγοντας ο οποίος εμποδίζει να δοθεί το κατά τη γνώμη μου ιδανικό όνομα στην προκειμένη περίπτωση, το όνομα Σλαβομακεδονία. Mm-hmm. Ήταν ένα όνομα με το οποίο τους αποκαλούσαμε επί δεκαετίες. Αλλά είναι κάτι που οι Αλβανοί των Σκοπίων δεν θα το δέχονταν για τους Σλάβους. Mm-hmm. Μάλιστα. Είστε υπέρ ή κατά ενός δημοψηφίσματος για το συγκεκριμένο θέμα? Ποια είναι η άποψή σας? Ναι, θεωρώ ότι το θέμα μπορεί να λυθεί σε επίπεδο Βουλής. Mm-hmm. Μάλιστα. Κατά τα άλλα, τι θα μπορούσαμε να πούμε, ότι επικρατεί μια αισιοδοξία ή μια απεσιοδοξία σχετικά με τα όσα διαπραγματεύονται τη δεδομένη στιγμή? Το κλίμα αποπέμπει αισιοδοξία. Από εκεί πέρα όμως λεπτομέρειες δεν μπορούμε να ξέρουμε. Mm-hmm. Εκείνο το οποίο ακούμε είναι τις απόψεις κυβερνήσεως του Υπουργείου Εξωτερικών. Φαίνεται ότι σαφώς υπάρχει κινητικότητα. Να σημειώσω ένα αρνητικό σημείο. Ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος κινητοποιήθηκε γύρω από όλη αυτή την ιστορία τους τελευταίους μήνες, ο ΓΙΠ και διατελέσει και γενικός πρόξενος Αμερικής στη Θεσσαλονίκη, παραιτήθηκε χθες. Αυτό ίσως είναι ένα δείγμα ότι μπορεί τα πράγματα να μην κινηθούν όπως ήταν ο αρχικός σχεδιασμός. Είναι μια εξέλιξη των τελευταίων ημερών, η οποία αλλάζει τα δεδομένα, πιστεύω. Θα δούμε όμως την πράξη πώς θα λειτουργήσει αυτό. Μάλιστα. Κύριε Συρίγου, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας. Καλή συνέχεια. Να επιστρέψουμε στα αυτοδιοικητικά μας. Πραγματοποιήθηκε χθες η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ. Οι φωνικές πλημμύρες της Μάνδρας ήταν από τα βασικά θέματα συζήτησης, παρουσία και της Δημάρχου, της κυρίας Ιωάννας Κριοκούκη. Στη τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ, τον κύριο Γιώργο Πατούλη. Καλησπέρα, κύριε Πατούλη. Καλησπέρα, κυρία Ντούσκα. Σε εσάς και τους συνεχάτες. Να είστε καλά, κύριε Πατούλη. Να ξεκινήσουμε λίγο με το θέμα της Μάνδρας, καθώς παρακολουθώντας το Συμβούλιο, η κυρία Κριοκούκη ζήτησε τη βοήθειά σας και μάλιστα εξέφρασε και την επιθυμία να δώσει μια συνέντευξη από κοινού με τα μέλη της ΣΚΕΔΕ, ακόμα και στην αίθουσα των συνεδριάσεών σας. Τι σήμαινε αυτό για την κυρία Κριοκούκη? Έχει τόσο πολύ ανάγκη από την υποστήριξή σας? Κυρία Ντούσκα, κοιτάξτε, για την ακρίβεια, εκτός από αυτό, η κυρία Κριοκούκη μας συνεχάρει για την μέχρι σήμερα στήριξη με τη φυσική, ηθική και υλική βοήθεια, την οποία πρόσφερε η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος, αλλά και η Δήμη, όπου ως μια οικογένεια, μέλη μιας ίδιας αυτοδιοικητικής οικογένειας, κάναν από την πρώτη στιγμή ό,τι καλύτερο μπορούσε να πράξουν για αυτή τη συμφορά που βρήκε τους κατοίκους της Μάνδρας. Αυτό είναι αδιαμφισβήτητο, γιατί ήταν πραγματικά συγκλονιστική και συνάμα συγκινητική η προσφορά όλων των Δήμων και των εθελοντών. Είναι αλήθεια ότι αυτό που έζησε η Μάνδρα, που ζήσαν οι κάτοικοι, ήταν συγκλονιστικό, αλλά όπως πολύ σωστά λέτε,
συγκλονιστική και αυθόρμητη, αλλά και συνάμα μετά οργανωμένη, ήταν η βοήθεια όλων των Δήμων, διότι και πολλών προφανώς γύρω από το Δήμο της Μάνδρας, διότι δυστυχώς με όλη αυτή την καταστροφή, εκτός από την απώλεια ζωών, που όπως είναι γνωστό συνέβη δυστυχώς, υπήρχε και πάρα πολύ μεγάλη καταστροφή των δυνατοτήτων λειτουργίας του Δήμου για να μπορέσει να δημιουργήσει τη σιγουριά αποκατάστασης έστω και σε ζητήματα της καθημερινότητας. Και δεν αναφέρομαι για τα νοικοκυριά που κατεστράφησαν και έπρεπε τις πρώτες τουλάχιστον μέρες να υπάρχει τροφή, να υπάρχει στέγη, mm-hmm. να υπάρχει ακόμα και ιατρική ή φαρμακευτική στήριξη που έγινε και από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών αλλά και από άλλους φορείς. Αλλά για να μπούμε τώρα στην ουσία της κανονικότητας. Αυτά είναι γνωστά και τα ξέρουμε. Είναι πολύ σημαντική ακριβώς. βοήθεια που έχετε δώσει. Ωστόσο, συμφωνήσατε χθες να συνεχίσετε να δίνετε βοήθεια, ενδεχομένως με χρηματοδότηση για την αγορά αποκατάσταση των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου. Ακριβώς. Φεύγοντας από το σοκ των πρώτων ημερών και προσμετρώντας τώρα τα τραύματα της πόλης για να μπορεί να λειτουργήσει κανονικά γενικότερα για τους κατοίκους της. Αυτό το οποίο τουλάχιστον κατεγράφηκε και κατεγράφεται και τώρα είναι ότι υπάρχει μια απέραντη γραφειοκρατία των πραγμάτων είτε από την κρατική μέρημνα είτε θα σας έλεγα ακόμα και από την περιφέρεια η οποία περιφέρεια έχει όλα τα χρήματα κατ' ουσίαν της αυτοδιοίκησης να διαχειριστεί είτε προληπτικά είτε κατόπιν καταστατικά και ουσιαστικά. Και μέχρι σήμερα δεν έχει πέσει κατ' ουσίαν ούτε ένα ευρώ. Αυτό μας είπε κατ' ουσίαν η κυρία Δήμαρχος. Εν διάρκει περιπτώσει, για να φύγω από αυτούς οι οποίοι διαχειρίζουν τα δικά μας χρήματα και τι έπρεπε να έχουν κάνει μέχρι σήμερα, δώσαμε μία υπόσχεση μεταξύ μας. Η υπόσχεση καταρχήν ότι δεν είναι μόνη της και σε οποιαδήποτε διεκδίκηση θα κάνει, θα έχουμε είτε φυσική παρουσία εφόσον μας το ζητήσει, είτε ουσιαστική δυναμική παρέμβαση στα ζητήματα της χρηματοδότησης, αλλά επίσης υπήρξε μία απόφαση η οποία είναι γενναία απόφαση με την έννοια των δυνατοτήτων του Κεντρικού Ένωσης Δήμων Ελλάδος, να υπάρξει η καταγραφή των οχημάτων εκείνων που είναι απαραίτητα για να μπορέσει να λειτουργήσει η πόλη στο επίπεδο της αποκομιδής, στο επίπεδο του να πλύνει ένα δρόμο, στο επίπεδο του να βγάλει φερτά υλικά. Άρα λοιπόν μπαίνουμε σε μια διαδικασία χρηματοδότησης απευθείας από τους πόρους Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος για να μπορέσουμε γρήγορα να βοηθήσουμε και να αποκατασταθεί η δυνατότητα λειτουργίας του Δήμου. Υπό αυτή την έννοια αυτή η απόφαση είναι πλέον ενισχύ και μπαίνουμε στη διαδικασία πλέον αγοράς κάποιων εξ αυτών των οχημάτων αλλά και όπως είπα και πριν επαναδιατυπώσαμε την απόλυτη στήριξη στους κατοίκους μέσα από συγκεκριμένες παρεμβάσεις και ενέργειες και επιτέλους και η περιφέρεια να καταλάβει τις τεράστιες ευθύνες που έχει εφόσον εκείνη έχει την απόλυτη χρηματοδότηση από το διοίκηση κατ' ουσίαν, αλλά και τις δυνατότητες που θα πρέπει να κάνει με ταχύτητα ακόμα και τώρα μετά από αυτό που έρθει τελευταία. Ωραία, κύριε Πατούλα, πάμε και σε ένα άλλο θέμα. Για προχειρότητα αναφερθήκατε στην αναπληρώτα Υπουργό Εργασίας, την κυρία Θεανό Φωτίου, για τη συνάντηση που είχε με 200 περίπου δημάρχους σχετικά με τους παιδικούς σταθμούς. Ναι, κοιτάξτε. Καταρχήν, γιατί τόσο αυστηρή η κριτική? Θα σας πω. Καταρχήν πρέπει να καταλάβουμε ότι τρία πράγματα θα έπρεπε κατ' ουσίαν να κάνουμε γρήγορα σαν χώρα, ενώ σαν τοπικές κοινωνίες. Mm-hmm. Το πρώτο είναι να στηρίξουμε τα παιδιά μας μέσα από την απόλυτη δυνατότητα όλων των παιδιών να φιλοξενούνται σε ασφαλείς βρεφονηπιακούς σταθμούς. Το δεύτερο είναι να μπορούν να έχουν εύκολο προσβασιμότητα μέσα από έναν εθνικό σχεδιασμό τα άτομα με κινητική αδυναμία μέσα από χρηματοδοτήσεις οι οποίες θα πρέπει να είχαν γίνει και το τρίτο να δημιουργήσουμε τοπικές αναπτύξεις. Στα δύο πρώτα είναι σαφές ότι και το Υπουργείο μέσα από εθνικό σχεδιασμό
αλλά και οι περιφέρειες πάλι που θα μπορούσαν να χρηματοδοτήσουν, θα έπρεπε να είχαν κάνει ήδη προτάσεις εθνικής δυνατότητος για τα παιδιά και για τους ανθρώπους για αναπηρία. Εδώ λοιπόν τι έχουμε. Έχουμε την κυρία Υπουργό, αντί να δημιουργήσει μία δεξαμενή χρηματοδότηση των ελλημάτων που ούτως ή αλλιώς είχαμε δει θα προκύπτουν, διότι είδαμε με τη λειτουργία των βάουτσερ περιοχές όπου υπήρχαν χρήστες βάουτσερ αλλά χωρίς να υπάρχουν θέσεις στον τόπο κατοικίας τους, ή θέσεις οι οποίες υπήρχαν σε προφορτηπιακούς σταθμούς αλλά δεν υπήρχαν κάτοικοι με βάουτσερ. Άρα χρειάζεται ένας εθνικός επανασχεδιασμός με γρήγορη λειτουργία βρεφονηπιακών σταθμών εκεί που υπάρχουν τα ελλείμματα. Mm-hmm. Αντί να δούμε λοιπόν αυτό, δηλαδή το Υπουργείο Εσωτερικών να βάλει χρήματα, το Υπουργείο Εργασίας προκειμένου κυρία Φωτίου που είπε ότι εξασφάλισε 15 εκατομμύρια, η περιφέρεια... Για τα σχολικά γεύματα, 400 νέους βρεφονηπιακούς σταθμούς. Αυτά λοιπόν θα έπρεπε να γίνει ένα χαρτοφυλάκιο και όποιοι δήμοι έχουν έλλειψη και μάλιστα έχουν και έτοιμες μελέτες οι οποίες έχουν κατατεθεί σε αυτούς τους φορείς, σε όποιον φορέα, γρήγορη βρεφονηπιακή σταθμή. Τι ακούσαμε λοιπόν εμείς τώρα, ότι από αυτά τα 15 εκατομμύρια, 203 δήμοι θα μπορέσουν να φτιάξουν κάποιες αίθουσες, μία ή δύο με 50 ή 75 χιλιάδες αντιστοίχως, όπου εκεί θα μπορέσουν να δημιουργηθούν 10.000 νέες θέσεις για τα παιδιά. Αυτό είναι ουτοπικό να το πιστεύει κανείς. Και είναι ουτοπικό δηλαδή να θεωρεί ότι με 15 εκατομμύρια μπορούν να εξασφαλιστούν για φιλοξενία σε 203 δήμους που φάνηκε ότι υπάρχει έλλειμμα φιλοξενία στα παιδιά. Γι' αυτό ακριβώς είπαμε ότι ήταν μια πρόχειρη εξαγγελία, περισσότερο θα την έλεγα σαν ένα πολιτικό μήνυμα αλλά χωρίς ουσιαστικό αντίκρισμα. Ενώ θα έπρεπε να γίνει μια, και πρέπει να γίνει, επαναλαμβάνω γιατί αυτό είναι μπροστά μας, ένας εθνικός σχεδιασμός χρηματοδότησης και ολοκληρωτικής τελικά κατασκευής για όλη την Ελλάδα, όπου χρειάζεται, φιλοξενία των παιδιών μας, ιδιαίτερα στην εποχή της κρίσης που οι οικογένειες ούτε πόρους έχουν, ούτε δουλειά δεν έχουν. Μάλιστα. Βέβαια, τα κριτήρια νομίζω ήταν οι πιο αδύναμοι δήμοι και αυτοί που είχαν περισσότερη ανάγκη. Επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο, θέλω να σας ρωτήσω και κάτι άλλο σχετικά με το πολυνομοσχέδιο που θα συζητηθεί το επόμενο διάστημα. Ως πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, προβλέπει αλλαγές στη συγκρότηση και τη λειτουργία του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε και αν θα μπορούσατε να μας δώσετε κάποιες λεπτομέρειες για το τι σημαίνει αυτό. Κοιτάξτε, πράγματι από το καλοκαίρι προσπάθησα να περάσουν ένα νομοσχέδιο με μια συγκεντρωτική τάση, δηλαδή το πανελλήνιο κομμάτι του Ιατρικού Συλλόγου να έχει συγκεντρώσει όλες τις δυνατότητες των κατατόπους ιατρικών συλλόγων, όπου πλέον δεν έχει, ενώ έχει μέλη μόνο ιατρικού συλλόγου το δευτεροβάθμιο, mm-hmm. κατ' ουσίαν να έχει απευθεία σχέση αλλά και αρμοδιότητα στα πρώτου βαθμού μέλη που είναι οι γιατροί κατευθείαν. Είναι μια διαδικασία που εν τέτοια περιπτώσει δημιουργεί μια αδυναμία λειτουργίας των ιατρικών συλλόγων ανά τη χώρα, περισσότερο ελεκτικού χαρακτήρα, λέει, να ελέγχουμε συνδικαλιστικά τον οποιονδήποτε έχει να κάνει με την πολιτική της ιατρικής, αλλά και την δυνατότητα της διεκπεραίωσης πολιτικής άποψης. Και αυτό ακριβώς εμείς τότε το είχαμε καταγίνει. Είχαμε πει ότι δεν πρέπει να περάσει και πράγματι απεσύρθη με την έντενη παρέμβασή μας που είχαμε κάνει τότε στο επίπεδο της διαβούλευσης στη Βουλή, σαν Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, αλλά και με την μη διάθεση τότε να περάσει. Αυτό οφείλω να πω με παρέμβαση που είχαμε καταθέσει στο Υπουργείο Υγείας, επανέρχεται, αλλά με αρκετές διορθώσεις, για να μην κουράζουμε και προσπαθώ επιγραμματικά να πω κάποια πράγματα στους τηλεθεατές μας, με παρεμβάση του Ιατρικού Σύλλογου Αθηνών επί συγκεκριμένων άρθρων, και είδαμε με έκπληξη ότι αρκετά έχουν γίνει πλέον αποδεκτά. Μάλιστα. Βρισκόμαστε λοιπόν σημαντικό στη διαδικασία μελέτης
αυτών των αλλαγών, όπου πιστεύουμε ότι αύριο το πρωί, δηλαδή όταν θα αρχίσει η συζήτηση στη Βουλή, να έχουμε μια πλήρη εικόνα αυτών των αλλαγών, χωρίς να μπορώ να πω περισσότερα αυτή τη στιγμή. Ναι, που κατανοητό μιλάμε, αυτό, κύριε Πατούλη. Αυτή τη στιγμή γίνεται αυτό που συζητάμε, αλλά από την πρώτη και δεύτερη ματιά που έχουμε κάνει, αρκετών αλλαγών που είχαμε ζητήσει, και οφείλω να το πω γιατί μέσα από την εκπομπή σας, που δημιουργούσαν μια μεγάλη παθογένεια στη λειτουργία γενικά του ιατρικού χώρου. Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ούτως ή άλλως θα τα πούμε και τις επόμενες μέρες. Είναι πολλά και σημαντικά τα θέματα της επικαιρότητας. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ πάρα πολύ και ευχαριστώ για την φιλοξενία. Να είστε καλά. Να αλλάξουμε θέμα εντελώς. Στη Σαλαμίνα επισκέφτηκε συνεργείο του Attica TV για να καταγράψει τα εκτενή έργα και τη γενικότερη αναμόρφωση που επιχειρεί στο νησί ο Δήμος. Χάρη σε ένα ανοιχτό διάλογο επικοινωνίας με την περιφέρεια, αλλά και την ισχυρή θέληση της Δημοτικής Αρχής, το καθεστώς της οικονομικής επιτήρησης ξεπεράστηκε και η Σαλαμίνα αλλάζει πρόσωπο, εξυγχρονίζεται και αναβαθμίζεται. Στη Σαλαμίνα των 70.000 κατοίκων βρέθηκε η κάμερα του Attica TV σε ένα νησί που τα έχει όλα, κυρίως όμως έχει μια ακίνητη δημοτική αρχή η οποία δρομολογεί και επιχειρεί συνεχείς παρεμβάσεις, αναπλάσεις και ανακαινήσεις σε διάφορα κτίρια και γωνιές του Δήμου. Τρανό παράδειγμα το γιγάντιο αντιπλημμυρικό έργο των 6,5 εκατομμυρίων ευρώ που πραγματοποιείται εδώ και καιρό ακριβώς δίπλα στο Δημαρχιακό Μέγαρο. Αναμένεται κυριολεκτικά να σώσει τους πλημμυρισμένους και μποτιλιαρισμένους κεντρικούς δρόμους της Σαλαμίνας, φαινόμενο που επαναλαμβάνεται σύμφωνα με τους κατοίκους σε κάθε ισχυρή βροχόπτωση. Το έργο το οποίο βλέπουμε αυτή τη στιγμή είναι ένα από τα σημαντικότερα που έχουν γίνει ποτέ στη Σαλαμίνα. Είναι για τα ομβριά τα οποία κατασταλάζουν μπροστά εδώ πέρα στη διασταύρωση των οδών λεωφόρου Σαλαμίνος, λεωφόρου Ιπποκράτους και λεωφόρου Αντίου. Μεγάλο πρόβλημα για το νησί μας, γιατί πολλά αμάξια μένουν, πλημμυρίζει όλη η περιοχή. Αυτή τη στιγμή είμαστε ευχάριστη θέση ότι έχει ξεκινήσει βέβαια εδώ και 3 χρόνια αυτό το μεγάλο το έργο. Ήδη αυτή τη στιγμή είναι γύρω στα 6-7 άτομα και εργάζονται πυρετοδός ώστε να τελειώσει το θέμα της αρχαιολογίας για να συνεχιστεί το έργο. Το καλό βέβαια σε αυτή την περίπτωση είναι ότι το έργο έχει ξεκινήσει και από το τέλος αυτή τη στιγμή και έρχεται προς την αρχή. Οπότε πιστεύω ότι τουλάχιστον σε 1-1,5 χρόνο θα έχει ολοκληρωθεί. Έργα όμως βρίσκονται σε εξέλιξη και σε ό,τι αφορά την επέκταση του δικτύου αποχέτευσης με τα αρμόδια συνεργεία να εργάζονται καθημερινά αυτή την περίοδο στην περιοχή Σελήνια Σαλαμίνας. Στόχος της Δημοτικής Αρχής να εξυπηρετηθεί και να συνδεθεί σε αυτό το δίκτυο κάθε σπίτι που βρίσκεται κοντά σε κεντρική οδό του νησιού. Είναι ένα έργο ανάπτυξης για την περιοχή που θα εξυπηρετήσει τους πολίτες και τους κατοίκους της κοινωνίας αυτής. Έχουν ξεκινήσει πάρα πολύ καιρό τα έργα αυτά και σιγά σιγά ολοκληρώνονται και πιστεύω ότι μέσα στο 18 θα είναι έτοιμο να τελειώσει σαν έργο και θα εξυπηρετήσει τον κόσμο. Η Σαλαμίνα συνέρχεται σταδιακά αλλά με γρήγορους ρυθμούς από την τεράστια οικολογική καταστροφή που συνέβη σε πολύ κοντινή θαλάσσια απόσταση λόγω της βύθισης του δεξαμενόπλοιου Αγία Ζώνη 2 τον περασμένο Σεπτέμβριο. Η απορρίπανση της ακτής και της παραλίας έχει ολοκληρωθεί σε μεγάλο βαθμό με τη Δημοτική Αρχή να εκφράζει τις ευχαριστίες της και στην ταχύτατη βοήθεια που της δόθηκε από άλλους Δήμους με αποστολή συνεργείων τους σε ένδειξη συμπαράστασης και αλληλεγγύης. Βρισκόμαστε στην περιοχή Σελήνια, εδώ που πριν περίπου από 3 μήνες ναυάγησε το πλοίο Αγία Ζώνη 2, προκαλώντας ένα πολύ μεγάλο περιβαλλοντικό ατύχημα. Σήμερα οι εργασίες απορρίπασης συνεχίζονται στο βυθό της θάλασσας με τη συμμετοχή των δυτών, ωστόσο στο μεγαλύτερο μέρος της η θάλασσα και η ακτή έχουν σχεδόν καθαριστεί. Ο Δήμος Σαλαμίνας βρίσκεται σε καθεστώς οικονομικής επιτήρησης από το 2014, όταν η νέα Δημοτική Αρχή πήρε στα χέρια της έναν χρεοκοπημένο Δήμο με οφειλές ύψους 16 εκατομμυρίων ευρώ. Σήμερα και παρά την επιτήρηση αυτή, η Σαλαμίνα ορθοποδεί και νοικοκυρεύεται, αποδεικνύοντας ότι το μόνο που χρειάζεται είναι συνέπεια, τάξη και πρόγραμμα. Ο Δήμος σε καθεστώς επιτήρησης έχει κάνει τόσα έργα σε πολλούς τομείς κοινωνικής δράσεως και σε πολλούς τομείς που αφορούν την διάρθρωση των χώρων στο νησί μας. Ήθελα να πω ότι παραλάβαμε ένα Δήμο σε μια κατάσταση οικονομικής παραλυσίας γύρω στα 16 εκατομμύρια χρέος και όμως με την ένταξή μας στο παρατηρητήριο, με μια μεθοδολογία απολύτως σωστή και αξιοκρατική, πετύχαμε να περιστήλουμε τις δαπάνες, να μειώσουμε τα λειτουργικά έξοδα στο ανώτατο δυνατό σημείο,
να επιβάλλουμε με άλλα λόγια μια κάθαρση στα οικονομικά δεδομένα του Δήμου και να βρισκόμαστε σήμερα στο ευχάριστο σημείο να ισχυριστούμε πως για πρώτη φορά τα βεβαιωθέντα έχουν σωστή αντανάκλαση με τα εισπραχθέντα. Δηλαδή ισοαδημήσαμε, ισοσκελίσαμε το προϋπολογισμό. Ένα από τα πρώτιστα μελήματα της Δημάρχου Ισιδώρας Παπαναστασίου Νάνου ήταν και η ριζική ανακαίνιση κτηρίων που φιλοξενούν σημαντικές κοινωνικές και αθλητικές δομές του νησιού. Το γυμναστήριο που φέρει το όνομα τεπώνυμο του Ολυμπιονίκη Νίκου Κραματικού, ένα από τα συνολικά 4 γήπεδα της περιοχής, είναι το κόσμημα πλέον της Αλαμίνας. Έτυχε εκ των βάθρων ανανέωσης αποκτώντας όλες τις σύγχρονες ευρωπαϊκές προδιαγραφές όπως ξύλινο παρκέ και λάμπες εξοικονόμησης ενέργειας, αλλά και τελικώς χρημάτων, μειώνοντας δραστικά το δυσβάσταχτο κόστος του Δήμου για τον ηλεκτροφωτισμό του. Βρισκόμαστε στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιονίκη μας, του Νίκου του Κραματικού. Ένα στάδιο το οποίο αναβαθμίστηκε και ανακαινίστηκε πλήρως με μια χρηματοδότηση από το 2013, το οποίο εξασφαλίσαμε με την δήμαρχό μας και με όλο το επιτελείο στο νομικό πρόσωπο, μια επιπλέον χρηματοδότηση η οποία ανήλθε γύρω στις 370.000 ευρώ με πλήρη ανακαίνιση του κλειστού γυμναστηρίου. Για πρώτη φορά μπήκε ξύλινο παρκέ με όλες τις πιστοποιήσεις για να μπορούν να γίνονται αγώνες και αλφα εθνικής, στο οποίο συγκεκριμένο κλειστό γυμναστήριο φιλοξενούνται δύο ιστορικά σωματεία. Ο Γυμναστικός Σύλλογος Σαλαμίνας που συμμετέχει στα πρωταθλήματα 5-5 σάλας και ο Ιστορικός Σύλλογος Τελαμόνα στο χάντμπολ και στο μπάσκετ. Όπως μας αποκάλυψε ο κύριος Δραγωμάνοβιτς, η πλειονότητα των αθλητικών εγκαταστάσεων της Αλαμίνας δεν τηρούσε καμία σχεδόν προδιαγραφή, καθώς ήταν κτίρια αυθαίρετα. Αυτό που καταφέραμε ήταν ότι καμία εγκατάσταση αθλητική, είτε ανοιχτή είτε κλειστή στο νησί, δεν είχε καμία άδεια καταλληλότητας, άδεια λειτουργίας και καμία νομοποίηση. Μέσα σε 2 χρόνια έγινε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια. Νομοποιήθηκαν όλες οι αθλητικές εγκαταστάσεις, πήρανε όλες άδεια λειτουργίας για πρώτη φορά. Οι αλλεπάλληλες παρεμβάσεις της Δημοτικής Αρχής με έργα, γενικές επισκευές, αναπλάσεις και αναμορφώσεις μεταμορφώνουν τη Σαλαμίνα σε μια περιοχή που δεν έχει σε τίποτα να ζηλέψει κεντρικά σημεία και άλλες περιοχές της υπόλοιπης Αττικής. Θα μείνουμε στη Σαλαμίνα. Σήμερα μαζί μας είναι η Δήμαρχος, η κυρία Ισιδώρα Νάνου Παπαθανασίου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε εσάς και τους τηλεθεατές σας. Κυρία Παπαθανασίου, καταρχήν συγχαρητήρια, γιατί πραγματικά πήρατε έναν Δήμο σε παρακμή και έχετε καταφέρει όλοι, και εσείς και οι αντιδήμαρχοι, να φέρετε την πόλη σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο και να ξεπεράσετε αρκετά και μεγάλα προβλήματα. Έτσι δεν είναι? Η αλήθεια είναι ότι μέσα σε 3 χρόνια σε καθεστώς επιτήρησης και σε πρόγραμμα εξυγίανσης, νομίζω ότι πράγματι η προσπάθεια την οποία καταβάλαμε ήταν πάρα πολύ μεγάλη και ήταν ιδιαίτερα για τους αθλητικούς χώρους, όπου εκεί αθλούνται και δραστηριοποιούνται παιδιά, χώροι καπί που επίσης αφορούν την ευαίσθητη τρίτη ηλικία και παιδική σταθμή που επίσης έχουμε να κάνουμε με τα παιδιά πάλι. Μάλιστα, να ξεκινήσουμε λίγο από θέματα επικαιρότητας, να επιστρέψουμε λίγους μήνες πίσω. Ποια είναι η εικόνα που παρουσιάζει σήμερα η παραλία που προκλήθηκε θαλάσσια ρήπανση από τη βύθιση του Δεξαμενόπλου Αγία Ζώνη 2. Πώς είναι σήμερα τα πράγματα και ποια είναι η εικόνα? Καταρχήν, επειδή μπήκαμε αμέσως στις ερωτήσεις, θα ήθελα να μου επιτρέψετε να σας ευχαριστήσω τόσο εσάς όσο ότι και εσείς είστε η κυρία Αλεξάνδρα, αλλά και η κυρία Αλεξάνδρα η Κατσαρού, η οποία έκανε το ρεπορτάζ. Έχετε και οι 2 ιστορικά ονόματα που σήμερα βρίσκονται σε μεγάλη επικαιρότητα λόγω και του ονόματος της Μακεδονίας που απασχολεί τόσο πολύ τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και γενικά την πολιτική αυτή τη στιγμή της πατρίδας μας. Και εύχομαι να πάνε όλα καλά και ειρηνικά. Να ευχηθώ σε όλους καλή χρονιά και να σας ευχαριστήσω ιδιαίτερα για τη φιλοξενία, γιατί πραγματικά αποτέλεσε έκπληξη για μένα. Το γεγονός ότι μας θυμηθήκατε όπως μας είχατε υποσχεθεί και την επόμενη μέρα για να δείξουμε ότι η Σαλαμίνα είναι η Σαλαμίνα που θα πρέπει να αντιθυμόμαστε και για την ιστορικότητά της, για το γεγονός ότι είναι ένας τόπος ο οποίος προσπαθεί δίπλα ακριβώς στην πρωτεύουσα και φιλοξενεί πάρα πολύ κόσμο και μάλιστα λόγω της οικονομικής κρίσης έχουμε ανοίξει την αγκαλιά μας σε όλη τη Β' Πειραιά και σε γενικότερα στον κόσμο τον πολύ που θέλει να μας επισκεφτεί και να μείνει μόνη μας στο νησί μας ή να δραστηριοποιηθεί επαγγελματικά. Και γι' αυτό σας ευχαριστώ που μας θυμηθήκατε. Να είστε καλά, εμείς τις υποσχέσεις μας τις κρατάμε.
Και θα θέλαμε να δείξουμε, όπως έχουμε μιλήσει και μαζί σας, αλλά και με τους συντελεστές της εκπομπής σας, τους οποίους επίσης ευχαριστώ και συγχαίρω μέσα από την καρδιά μου πραγματικά, γιατί είσαστε από το ίσως το μοναδικό κανάλι το οποίο μας θυμήθηκε την επόμενη μέρα του θλιβερού γεγονότος της ρήπανσης, που ήταν δύσκολο και επιβαρυντικό για το νησί μας. Εδώ ήσασταν και τα λέγαμε εκείνη τη μέρα. Έτσι ακριβώς. Είχατε δώσει την πρώτη τηλεοπτική συνέντευξη σε εμάς. Και σήμερα μπορούμε και χαμογελάμε μαζί με εσάς. Μπορούμε και χαμογελάμε, κυρία Παπαθανασίου, σήμερα. Πράγματι, ναι, και όχι μόνο για την εξέλιξη των έργων, αλλά και το γεγονός της αποκατάστασης της περιβαλλοντικής αυτής επιβάρυνσης την οποία είχαμε. Και πράγματι δεν ήταν καταστροφή, διότι η θάλασσα, όπως έδειξαν και οι κάμερες και είδε και η συνεργάτη σας όταν ήρθε από κοντά, αλλά και επιστοποιήθηκε από φορέα του ΕΛΚΕΘΕ και τώρα περιμένουμε, είναι και εκεί και συνεχίζουν να έχουν την παρουσία τους η απορρυπαντική εταιρεία του κυρίου Πολυχρονόπουλου, η εταιρεία του κυρίου Σπανόπουλου, η οποία ανέσυρε και το πλοίο, και αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό για να μην υπάρξει περαιτέρω ρήπανση. Και επειδή ουδέν κακό αμυγές καλού, αυτό το οποίο έβγαλε όλη αυτή η ιστορία στο διατάφτα δηλαδή, είναι ότι πλέον με συντονισμένες κινήσεις από το Κεντρικό Λιμεναρχείο, από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας και από το Λιμεναρχείο του νησιού μας, μαζί με τη Δημοτική Αρχή, γίνονται διεργασίες ώστε να ανασυρθούν ναυάγια, τα εμφανή πρώτα, μετά εκείνα τα οποία είναι στο βυθό. Α, δηλαδή ξεκίνησε και αυτή η διαδικασία ταυτόχρονα. Βέβαια. Έχουν καταγραφεί όλα και σιγά σιγά θα αρχίσουν να ανασύρονται. Και επίσης κοιτάμε και είμαστε και εμείς σε επιφυλακή μαζί με το Υπουργείο να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για τη ράδα των βαποριών, τουλάχιστον για εκείνα τα οποία είναι επικίνδυνα, και μπορεί να ευχόμαστε και θα κοιτάξουμε να προβλέψουμε, να γίνει πρόβλεψη δηλαδή, για να μην επαναληφθεί κάτι τέτοιο και χρειάζεται αντιμετώπιση. Γιατί Μάλιστα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Θεωρείτε ότι το καλοκαίρι οι παραλίες θα είναι εντάξει? Θα είναι εντάξει, γιατί εκτός το γεγονότος ότι η απορρυπαντική εταιρεία έχει συνεχή παρουσία εκεί, υπάρχει και μία δράση από εθελοντική ομάδα η οποία έχει συγκροτηθεί. Και κάθε Κυριακή, και οφείλω να τους ευχαριστήσω για αυτή τους τη σκέψη και τη δράση τους, κάθε Κυριακή, για ό,τι βγάζει η θάλασσα, είναι εκεί διάφορες οργανώσεις, σύλλογοι, με την επίβλεψη αυτής της ομάδας της εθελοντικής, να μαζεύει και να καθαρίζει περαιτέρω. Αλλά καταλαβαίνετε ότι με αυτή τη διεργασία καθαρίστηκαν και εκείνα τα οποία ακριβώς λέγαμε, ότι και εκείνα τα οποία υπήρχαν χρόνια μέσα στο βυθό της θάλασσας. Μάλιστα, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Να περάσουμε και σε άλλα θέματα που αφορούν την πόλη. Τι γίνεται με το μεγάλο έργο της ζεύξης Σαλαμίνας Περάματος? Προχωράει τελικά? Νομίζω ότι οι πληροφορίες οι οποίες έχουμε και γενικότερα ακούμε και από τα μέσα ενημέρωσης είναι ότι προχωράει. Έχει βγει κάποια εταιρεία η οποία κοιτάει να αρχίσει το έργο αυτό. Εμείς κάναμε ένα δημοψήφισμα. Είχατε κάνει δημοψήφισμα, Είχαμε ναι. κάνει ένα δημοψήφισμα. Υπερτερούσε η άποψη ότι δεν θέλανε να γίνει ο κόσμος, διότι φανταζόμαστε ότι δεν θα λάβουν υπόψη πολλά πράγματα τα οποία έχουμε ζητήσει. Αλλά εμείς όμως θα επιμείνουμε σε αυτά και τα οποία αφορούν υποδομές, περιφερειακούς δρόμους και κάποια ανταλλάγματα όσον αφορά την αξιοποίηση ενός χώρου που υπάρχει στο νησάκι του Αγίου Γεωργίου, να γίνει ένα μουσείο πολιτισμικό, γιατί εκεί θα πατήσει η γέφυρα και η ζεύξη, μάλλον η συνέχεια. Ναι, ουσιαστικά γέφυρα δεν είναι, που θα ενώνει το Πέραμα με την Σαλαμίνα. Πιστεύω ότι θα τα έχουμε. Εμείς έχουμε κάνει μελέτη. Αυτή η μελέτη έχει πάει στο ΙΠΕΚΑ και θα ληφθούν υπόψη τα προαπαιτούμενα για να προχωρήσει το έργο αυτό. Μάλιστα. Μήπως σήμερα, που τελικά φαίνεται ότι είναι στην τελική ευθεία αυτό το έργο, το βλέπετε με άλλο μάτι κι εσείς? Μετά και το δημοψήφισμα, τα αποτελέσματα του δημοψηφίσματος. Ο περισσότερος κόσμος δεν το θέλει, διότι φοβόμαστε ότι θα επιβαρυνθεί ακόμα περισσότερο η Σαλαμίνα με την έννοια της κίνησης των οχημάτων. Αν μείνουμε δηλαδή σε αυτούς τους δρόμους που ήδη είναι κατεστραμμένοι από φορτηγά μεγάλα τα οποία περνάνε, από έργα ομβρίων, από έργα αποχέτευσης, και τώρα είναι σε εξέλιξη με την ευκαιρία των έργων που δείξατε, ένα project για 2,5 εκατομμυρίων από την περιφέρεια, η οποία σημειωτέων μας βοηθάει πάρα πολύ, γιατί όπως είπαμε, εμείς ένας Δήμος χρεωμένος, φτάσαμε σε ένα σημείο να βρισκόμαστε στο τέλος της εξυγίανσης, αλλά παρόλα αυτά δεν έχουμε οικονομικές δυνατότητες. Είναι το επόμενο ερώτημα που θέλω να σας θέσω. Μεγάλο έργο. Πιστεύω ότι σίγουρα θα πρέπει να γίνουν περιφερειακοί δρόμοι για να μην υπάρξει κυκλοφοριακή συμφόρηση και μεγαλύτερη επιβάρυνση στο νησί μας, που με τίποτα δεν πρέπει να χάσει το χρώμα του και να χάσει και αυτή τη δυνατότητα που δίνει στους κατοίκους του Λεκανοπεδίου Αττικής να το χρησιμοποιήσουν για την ψυχή τους και για τα μπάνια τους. Μάλιστα. Ήσασταν ο πρώτος Δήμος της χώρας που εντάχθηκε σε πρόγραμμα εξυγίανσης με ένα ποσό, πόσο ήταν ακριβώς, 16 εκατομμύρια. 16 μαζί με τα δάνεια είναι πάνω από 25 εκατομμύρια. Από το 2004. Σήμερα ποια είναι η οικονομική κατάσταση του Δήμου?
Αυτό πράγματι στην αρχή ήταν πάρα πολύ δύσκολο, γιατί να φανταστείτε ότι αναγκαστήκαμε να πάρουμε μέτρα τα οποία ήταν δύσκολα για τους πολίτες, γιατί είχαν επιβάρυνση στους πολίτες, με την έννοια ότι αναγκαστήκαμε να αυξήσουμε τα δημοτικά τέλη. Σήμερα όμως, μετά από τα 3 αυτά χρόνια, τα οποία όπως ακούσατε και από τον Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής, τον κύριο Αγαπίου, πήραμε πολλά μέτρα για μείωση των εξόδων, όπως παραδείγματος χάρη τα πετρέλαιά μας, τα μειώσαμε από 700.000 περίπου στα 270.000, τα αλληλοληπαντικά από 120 σε 12.000, τα κινητά τηλέφωνα και άλλες μειώσεις όσον αφορά τις δράσεις πολιτιστικές και ό,τι μπορούσαμε κάναμε εκ των ενόντων για να μην σπαταλούμε τα χρήματα των δημοτών μας, τα οποία ακριβώς επειδή και είναι και δύσκολες οι συνθήκες, πρέπει να τις σεβόμαστε και το τελευταίο ευρώ. Και πρέπει λίγο πολύ όλοι, αν σκύψουμε με σεβασμό πάνω στην χρήση και στη διαχείριση του δημοσιονομικού χρήματος, όλα θα πάνε καλύτερα για την πατρίδα μας. Έτσι λοιπόν και εμείς με μείωση των εξόδων καταφέραμε να φτάσουμε στο σημείο και με μια επιχορήγηση την οποία πήραμε για την εξόφληση ληξιπροθέσμων οφειλών από το Υπουργείο Εσωτερικών γύρω στα 9 εκατομμύρια. Βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση σήμερα. Μετά από 7,5 εκατομμύρια τα οποία πήραμε και από το Υπουργείο Εσωτερικών τελευταία για να εξοφλήσουμε ένα χρέος το οποίο είχαμε στην ΕΙΔΑΠ, δίνοντας το Δημοτικό Δίκτυο Ίδρυυσης, το οποίο συνέχιζε να αυξάνει τα χρέη. Βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση λοιπόν σχεδόν να έχουμε μειώσει το ελάχιστο τις οφειλές μας προς τρίτους, δηλαδή να έχουμε μηδενίσει σχεδόν το χρέος μας. Κάνοντας και αυτά τα έργα τα οποία είδατε με τη βοήθεια της περιφέρειας και με κάποια δικές μας δαπάνες. Κύριε και Παπαθανάση, να μειώσουμε, ναι, αν μου επιτρέπετε, να μειώσουμε και τα δημοτικά τέλη κατά 45%. Και αυτό είναι ένα νέο το οποίο είναι πολύ ευχάριστο. Σε λίγο θα αντανακλάτε, μάλιστα, στους λογαριασμούς των δημοτών μας. Πολύ σημαντικό. Και δεν είναι σε μεγάλο χρονικό διάστημα η αύξηση με τη μείωση. Δηλαδή είναι σε διάστημα 1,5 χρόνου. Μάλιστα. Μας περιγράφεται τόση ώρα νομίζω το χάος. Δηλαδή, εσείς όταν αναλάβατε τις πρώτες μέρες, πώς αντέξατε, πόση δύναμη ήθελε για να καταφέρετε να φέρετε τη Σαλαμίνα σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο? Καταρχήν ήθελε πολύ αγάπη για αυτό το οποίο κάναμε και αυτή η αγάπη στην προσφορά μας. Και οι συμπολίτες μας, οι οποίοι έδειξαν μεγάλη κατανόηση στο να ανταποκριθούμε σε αυτά τα οποία είχαμε υποσχεθεί προεκλογικά και η υπομονή τους μας ενδυνάμωσε στο να προσπαθούμε, έστω και εκ των ενόντων και απευθυνόμενοι και σε άλλους δήμους, τους οποίους όλους γειτονικούς ευχαριστώ, το Δήμο Πειραιά, τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ, τον κύριο Πατούλη, ο οποίος μέσα από δικές του προσπάθειες σκύψαν και άλλοι δήμοι να μπορέσουν να μας ενισχύσουν, γιατί όταν ένας δήμος, εμείς σαν Δημοτική Αρχή, ορκιστήκαμε το Σεπτέμβριο, μπήκαμε μέσα στο Δήμο, δηλαδή αναλάβαμε τη διοίκηση του Δήμου το Σεπτέμβριο του 2014 και προϋπολογισμό πήραμε τον Απρίλιο του 2016. Όλο αυτό, μάλιστα, το διάστημα είμαστε χωρίς δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε έστω και ένα ευρώ από τον προϋπολογισμό. Ούτε να διοικήσετε δεν μπορούσατε. Γιατί δηλαδή, οι στόχοι σας, τα οράματά σας για την πόλη. Σήμερα είσαστε έτοιμοι να φτιάξετε, να προωθήσετε την κοινωνική πολιτική που εσείς στοχεύετε. Ακριβώς. Σήμερα λοιπόν νομίζουμε ότι αυτή τη στιγμή, όπως είδατε και εσείς, εξελίσσονται και έργα και με τη βοήθεια της περιφέρειας και με τα φτερά μας ανοιγμένα πλέον προς τους πολίτες και ελπίζουμε ότι θα μας δοθεί ο χρόνος μέσα στο 2018 να υλοποιήσουμε και τη μεγάλη οδοποιία γύρω στο Φεβρουάριο με Μάρτιο. Αρχίζει η μεγάλη οδοποιία της αποκατάστασης των κεντρικών μας δρόμων. Η βιβλιοθήκη θα τελειώσει. Όλες οι κλειστές και ανοιχτές αθλητικές εγκαταστάσεις με τη βοήθεια της περιφέρειας ήδη έχουν υπογραφεί προγραμματικές συμβάσεις και είναι για να υλοποιηθούν. Και επειδή εχθρός του καλού είναι το καλύτερο, με τον καινούριο προϋπολογισμό, βασικά να όμως γνωρίζουμε και έχουμε υπόψη μας και είναι γνώση μας ότι εκεί που πάσχει η Σαλαμίνα και πρέπει να γίνουν παρεμβάσεις μεγάλες είναι στα Όμβρια. Όπως είδατε και στη Μάντρα, που είναι μεγάλο πρόβλημα, έτσι και εμείς έχουμε σε διάφορα σημεία και δεν πρέπει να επαναληφθούν τέτοια φαινόμενα θλιβερά. Αλλά και στην οδοποιία. Σε ιδιαίτερη βαρύτητα, φαντάζομαι. Και στην οδοποιία. Πριν πάμε σε αυτά, γιατί θέλω να μιλήσουμε λιγάκι και με αυτά. Θέλω το. Πώς λειτουργούν ειδικά σχολεία στην Σαλαμίνα, υπάρχουν ειδικά σχολεία? Υπάρχει από ιδιωτική πρωτοβουλία ένα ειδικό σχολείο το οποίο λειτουργεί και το οποίο βοηθάει πάρα πολύ και εμείς σήμερα κοιτάμε και θα ολοκληρώσουμε το παλιό σχολείο των Παλουκίων, το οποίο γενιάσαμε το καινούριο σχολείο, πήγανε τα παιδιά με τη βοήθεια του Θεού στο νέο σχολείο των Παλουκίων και αυτό το σχολείο το οποίο έμεινε, ένα τμήμα του έγινε λαογραφικό.
τμήμα του Δήμου μας, όπου εκεί φιλοξενεί τη χορευτική μας ομάδα με την κουλουριώτικη ενδυμασία, η οποία κάποια στιγμή θα, όπως είπαμε και μεταξύ μας, έχουμε έτσι υποσχεθεί ότι θα αναδείξουμε και τα πολιτιστικά θέματα και τα ιστορικά και τα λαογραφικά και τα βυζαντινά μοναστήρια που έχουμε στη Σαλαμίνα, αν θέλετε κι εσείς σε επόμενη επίσκεψή σας. Όμως, ένα άλλο, το παλιό σχολείο λοιπόν, γίνεται σχολείο για τα παιδιά με ειδικές ανάγκες, γιατί αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε ένα χώρο ο οποίος το λιγότερο είναι, δεν μπορεί να τα εξυπηρετήσει. Μάλιστα. Ήσασταν στη συνάντηση με την κυρία Φωτίου σχετικά με τους Βρεφών Ηπιακούς Σταθμούς? Ναι, είμαστε. Ήταν μια έτσι, χαοτική κατά κάποιο τρόπο εκεί η συνάντηση, γιατί είχαν έρθει, δεν το περίμενε ίσως η κυρία αναπληρώτρια υπουργός, και είμαστε πολλοί και είχαμε πολλές ερωτήσεις. Όμως νομίζω ότι όλα θα δρομολογηθούν. Για το Δήμο σας τι εξασφαλίσατε? Για το Δήμο μας εξασφαλίσαμε 75 χιλιάρικα, γιατί έχουμε ένα παιδικό σταθμό ο οποίος ήδη λειτουργεί, αλλά έχουμε και ένα παιδικό σταθμό ο οποίος είναι νέος και δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα, γιατί λείπουν κάποια πράγματα, κάποιες παρεμβάσεις οι οποίες πρέπει να γίνουν για να μπορέσει να λειτουργήσει, για να έχει τις ασφαλιστικές εκείνες δικλείδες της λειτουργίας, ενώ και να πάρουμε την άδεια του παιδικού σταθμού, το οποίο ήταν ένα έργο της περιφέρειας. Νομίζω ότι με αυτό το κονδύλι θα μπορέσουμε και με κάποιο προγραμματισμένο επίσης κονδύλι 120.000 από την περιφέρεια να ολοκληρώσουμε τον παιδικό αυτό σταθμό για να λειτουργήσει και εκείνος για τις ανάγκες των παιδιών στην περιοχή των Παλουκίων. Μάλιστα. Λοιπόν, να πούμε λίγο και για τους στόχους σας το επόμενο διάστημα. Μάλιστα. Ποιοι είναι οι στόχοι σας? Οι στόχοι μας είναι να συνεχίσουμε την καλή οικονομική πορεία του Δήμου, να μην ξεφύγουμε από εκείνα τα οποία φαίνεται ότι δεν θα ξαναφέρουν το Δήμο μας σε κατάσταση εποπτείας και παρατηρητηρίου. Και σίγουρα βέβαια εκείνο που προέχει για το νησί μου είναι να γίνουν οι δρόμοι από άκρου άκρου, δηλαδή να γίνει αποκατάσταση των δρόμων, όλη η διεκδίκηση προς την περιφέρεια, γιατί γίνεται και καινούργια μελέτη, αλλά και ό,τι κονδύλι μας μείνει στον προϋπολογισμό, όλα είναι για την αποκατάσταση των δρόμων. Κάναμε κάποιες πλατείες, κάνουμε κάποια αναβάθμιση πλατειών, όπως είναι του Αγίου Γεωργίου, του Αγίου Σπυρίδωνα, όπως είναι μια αναβάθμιση που κάναμε στην πλατεία Συνοικισμού. Οι αθλητικοί χώροι, όπως είπαμε, θα φτιαχτούν και εκείνοι με χορήγηση από την περιφέρεια. Εκείνο το οποίο αυτή τη στιγμή έχει μεγάλη ανάγκη το νησί μου είναι οι δρόμοι. Οι δρόμοι. Μάλιστα. Φαντάζομαι ότι δεν θα έχετε πρόβλημα, ότι όλα θα γίνουν το αμέσως επόμενο διάστημα. Όσο αφορά τις κοινωνικές δομές, τι σκέφτεστε να κάνετε? Δηλαδή, εντάξει, υπάρχουν πολιτιστικά κέντρα αρκετά. Γενικά είσαστε άνθρωπος που προωθείτε αρκετά τα πολιτιστικά στο νησί σας. Αλλά άλλες κοινωνικές δομές που θέλετε να εξασφαλίσετε? Έχουμε ένα κοινωνικό παντοπολείο, το οποίο με τη βοήθεια και των επιχειρηματιών του νησιού και των μεγάλων σούπερ μάρκετ, αλλά και ένα πρόγραμμα το οποίο είναι από την Ευρωπαϊκή Ένωση, περίπου συντίζονται 622 οικογένειες. Και ευπαθείς οικογένειες, άπορες οικογένειες. Ευπαθείς, είναι μεγάλος ο αριθμός των άπορων στο νησί. Είναι 600... μεγάλος, γιατί έχει έρθει και πολλοί κόσμος, έχει επιλέξει να μείνει μόνιμα στο νησί μας. Αυτό από τη μία είναι ευχάριστο, γιατί φιλοξενούμε κόσμο ο οποίος πραγματικά έχει ανάγκη από ένα καλύτερο περιβάλλον. Από την άλλη όμως και εμείς σαν Δήμος, λόγω και της κατάστασης της οικονομικής στην οποία βρισκόμαστε, προσπαθούμε την καθημερινότητα να τη μετωπίσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα, γιατί δεν είμαστε έτοιμοι και σε επίπεδο καθαριότητος να μπορέσουμε να έχουμε έτσι μεγαλύτερο. Υπάρχει και εκεί κενό. Εκεί υπάρχει ένα κενό, νομίζω, σε όλους τους Δήμους, και θα το έχετε ακούσει από τους Δημάρχους, ότι ακόμα και το οικονομικό πρόβλημα, εάν λυθεί, και εκεί πρέπει να γίνει έκκληση, τώρα που η χώρα μας, από ό,τι ακούγεται, φεύγει από την εποπτεία του Δουνουτού, ίσως καταφέρουμε να κάνουμε κάποιες προσλήψεις, τουλάχιστον στον τομέα των ανταποδοτικών υπηρεσιών. Με τον νέο Καλλικράτη δίνει. Υπάρχει παραθυράκι ανοιχτό από τον Υπουργό Εσωτερικών, που μπορείτε να κάνετε μόνιμους, να προσλάβετε μόνιμους υπαλλήλους στην καθαριότητα. Εσείς έχετε καταθέσει? Έχουμε καταθέσει και θα έχουμε εξασφαλίσει, γιατί όπως σας είπα, ο Δήμος μας δεν είναι για πόσα άτομα οικονομικά εξυγιασμένος. Γύρω στα 12 άτομα μπορούμε να πάρουμε εμείς με βάση τα οικονομικά στοιχεία, και επειδή χρειάστηκε να κάνω και εγώ, ένιωσα την ανάγκη να κάνω τη μείωση αυτή στα δημοτικά τέλη προς τους συμπολίτες μας, για να τους ανακουφίσουμε, γιατί και αυτό μια ανακούφιση είναι από την πλευρά τη δική μας σαν Δήμος, πώς μπορούμε να συμβάλλουμε κοινωνικά και οικονομικά στην ανακούφιση των συμπολιτών μας. Γι' αυτό και περιορίστηκα στα 12 άτομα, για να μπορέσω να κάνω και τη μείωση στα δημοτικά τέλη. Αυτό. Λοιπόν, το νησί της Σαλαμίνας είναι και ένας κοντινός προορισμός, πολλά εξοχικά, και νομίζω ότι αυτό βοηθάει στην οικονομία.
Βοηθάει στην οικονομία με την έννοια ότι έτσι κι αλλιώς οι κάτοικοι, εκτός το ότι το επισκέπτονται Σαββατοκύριακα και όλες τις αργίες και καλοκαίρια και Πάσχα και Χριστούγεννα, οι άνθρωποι πληρώνουν το λογαριασμό της ΔΕΗ, πληρώνουν τα τέλη τους. Οπότε από εκεί και πέρα και εμείς πρέπει να τους ανταποδώσουμε το καλύτερο δυνατόν και να τους εξυπηρετήσουμε και να τους έχουμε ευχαριστημένους πολίτες. Μάλιστα. Θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο, κυρία Νάνου, γιατί έχουμε και πολύ χρόνο. Θα πρέπει να κλείσουμε σιγά-σιγά. Καλημένο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Εύχομαι σε όλο τον κόσμο να έχει ένα ειρηνικό και επικοδομητικό 2018. Στο σταθμό σας καλή επιτυχία πάντα και σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Μάλιστα. Να είστε καλά. Εμείς να αλλάξουμε θέμα. Μάλιστα. Να πάμε να παρακολουθήσουμε ένα ρεπορτάζ για το κοινωνικό παντοπόλιο στο Δήμο Λυκόβρησης τώρα. Πεύκης. Ο Δήμος Λυκόβρησης Πεύκης, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης δομή παροχής βασικών αγαθών, κοινωνικό παντοπολείο, του άξονα προτεραιότητας προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και των διακρίσεων, διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής, του επιχειρησιακού προγράμματος Αττική, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, λειτουργεί τη δομή κοινωνικό παντοπολείο. Η δομή θα λειτουργεί όπως λειτουργούσε ως προς την συγκέντρωση των ειδών τροφίμων, ηματισμού και ειδών πρώτης ανάγκης. Ο Αντιδήμαρχος Εκπαίδευσης, Κοινωνικής Πολιτικής και Θελοντισμού του Δήμου Λυκόβρησης Πεύκης, κ. Νικόλαος Γκαραβέλας, μεταξύ άλλων τόνισε τον βασικό σκοπό της δομής, ο οποίος αφορά την καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε είδους διάκρισης, μέσω της κάλυψης πρωτογενών αναγκών διαβίωσης κατοίκων του Δήμου Λυκόβρησης Πεύκης, οι οποίοι ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, αλλά και μέσω της διευκόλυνσης πρόσβαση σε άλλες υπηρεσίες, παροχές και προγράμματα. Είναι να ενισχύσουμε όσο μπορούμε τους ανθρώπους που έχουν πληγωθεί πιο πολύ από την κρίση, την οικονομική συγκύρια που υπάρχει σήμερα. Ουσιαστικά τους ενισχύουμε όσο γίνεται τους ανθρώπους, τις οικογένειες που υποφέρουν πιο πολύ, αλλά είναι και ψυχολογικό αυτό. Λειτουργεί στη συνοχή της κοινωνίας μας και όταν αυτοί οι άνθρωποι έχουν αυτή την συμπαράσταση δεν νιώθουν ότι είναι μόνοι τους. Καταλαβαίνουν ότι έχουν δίπλα τους την κοινωνία, αλλά με πρωτοβουλία του Δήμου ο Δήμος είναι δίπλα τους και τους παρέχει όσο του επιτρέπουν οι οικονομικές δυνατότητες. Στο πλαίσιο αυτό, οι κάτοικοι των δημοτικών κοινοτήτων Πεύκης και Λυκόβρησης, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις, καλούνται να υποβάλουν αίτηση ένταξη στη δομή κοινωνικό παντοπολείο. Τα κριτήρια επιλογής των δυνητικά ωφελουμένων είναι τα ακόλουθα: εντοπιότητα, οικονομική και περιουσιακή κατάσταση και επαγγελματική κατάσταση και κοινωνικά κριτήρια. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι τα εξής: αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο συνοδευόμενο από άδεια παραμονή σε ισχύ, λογαριασμό ΔΕΚΟ, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, Ε1, εκαθαριστικό σημείωμα και Ε9, τρέχοντος έτους όλων των συνοικούντων ενήλικων μελών και βεβαίωση της οικίας ενορίας περί ένταξης ή μη σε αντίστοιχο πρόγραμμα. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί πως οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες και υποβολή αιτήσεων από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 9 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι στο κοινωνικό παντοπολείο στη Λυκόβρηση και στην κοινωνική υπηρεσία στην Πεύκη. Εδώ ολοκληρώθηκε το Δελτίο Ειδήσεων του Attica TV με νέα από την τοπική αυτοδιοίκηση. Εμείς ανανεώσουμε το ραντεβού μας αύριο στις 6. Ωστόσο, μπορείτε να παρακολουθείτε τα Δελτία Ειδήσεων στο www.attica.gr. Καλό απόγευμα σε όλους.